Του Πασικάφ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλίπ. Καλό μεσημέρι, Κάτια. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ο Πασικάφ εδώ και χρόνια βεβαίως παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες. Είναι, αν θέλετε, το πρόσωπο του κράτους, το ευαίσθητο εκεί που δεν υπάρχει κράτος, σε πολλές υπηρεσίες, μαζί βεβαίως να πούμε και με τον αντικαρκινικό και με άλλους συνδέσμους. Έρχεστε να καλύψετε τις ελλείψεις του ανάλγη του κράτους, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτά τα ζητήματα. Και θέλουμε να δούμε τώρα την κατάσταση, κύριε Φιλίππου. Ο καρκίνος δυστυχώς δεν κάνει διακρίσεις, ούτε και επιλέγει πότε θα χτυπήσει. Είμαστε στο μέσο μιας πανδημίας. Δυσχυραίνει η κατάσταση στα νοσοκομεία. Υπάρχει το θέμα με τον ιό, όπως επηρεάζει και τους καρκινοπαθείς όταν κάνουν χημειοθεραπείες. Θέλουμε να δούμε τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα οι καρκινοπαθείς και ποιες υπηρεσίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ή δεν μπορούν να βοηθηθούν αυτή την περίοδο. Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα και είναι γεγονός ότι η πανδημία μας έχει αναστατώσει και μας έχει βγάλει εντελώς εκτός της καθημερινότητάς μας. Έχει επηρεάσει και τους ασθενείς μας και τους φροντιστές και τις οικογένειες και έχει επηρεάσει βέβαια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς. Είναι σημαντικό πριν πω αναλυτικά τα δεδομένα όσον αφορά προβλήματα σε σχέση με την πανδημία, να τονίσω το γεγονός ότι η πανδημία ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα φύγει γρήγορα και υπάρχει και ο κίνδυνος μιας επόμενης πανδημίας η οποία μπορεί να μας επηρεάσει. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι ο καρκίνος πλέον πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις στρατηγικές διαχείρισης τόσο της πανδημίας του COVID-19 όσο βέβαια και πρέπει να δούμε ξανά την εθνική στρατηγία των καρκίνων στην Κύπρο και στην Ευρώπη βέβαια και να λάβουμε υπόψη αυτά που μας μαθαίνει η πανδημία τώρα. Γιατί τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη αντιμετωπίσαμε θέματα που αφορούν πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα ή σε υπηρεσίες, πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και έχουμε μια μεγάλη αγωνία αυτή τη στιγμή κατά πόσο μπορούμε να αξιολογήσουμε και να καταμετρήσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά τη μείωση στις νέες διαγνώσεις καρκίνου πιθανόν. Είναι κάτι που θα δούμε στα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τι επιπτώσεις είχε στην διακοπή, στην όποια διακοπή, της θεραπείας των ασθενών, στην καθυστέρηση των ασθενών να μπορέσουν να κάνουν τα χειρουργεία τους. Επομένως, πρέπει να το δούμε και είναι κάτι που πρέπει να επαναξιολογήσουμε. Ένα κλασικό παράδειγμα το ανάφερε και ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Φουρλάς. Μιλούμε για πρόληψη, μιλούμε για υγιεινή ζωή, για διατροφή, για άσκηση. Και εδώ και ένα χρόνο περίπου τα παιδιά μας δεν γυμνάζονται. Όπως βέβαια και όλοι οι συμπολίτες μας. Είναι κλειστά τα γυμναστήρια, κλείνουν τα πάρκα, κλείνουν τα μονοπάτια της φύσης. Ο κόσμος μένει σπίτι, έχουμε δει κόσμο να επηρεάζεται πάρα πολύ ψυχολογικά, έχουμε δει αύξηση στην κατανάλωση του αλκοόλ, αύξηση στην κατανάλωση και των καπνικών προϊόντων. Επομένως, είναι όλα πάρα πολύ κρίσιμα σημεία και πρέπει να τα κοιτάξουμε και να τα αναλύσουμε και να τα αξιολογήσουμε και να τα συμπεριλάβουμε στις νέες στρατηγικές. Και είναι κάτι που θέλω να τονίσω, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει μείνει ανενεργή η Εθνική Επιτροπή για τη Στρατηγική του Καρκίνου στην Κύπρο. Από τον καιρό που διορίστηκε η κυρία Στέλλα Κυριακίδου στην Κομισιόν, δεν έχουμε δει κάτι καινούριο να βγαίνει από την Εθνική Επιτροπή. Θέλουμε επανενεργοποίηση και θέλουμε επιτακτικά ζητούμε... Ενέτε δεν έχει ακόμα διοριστεί... Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αντικαταστάτης. Γνωρίζουμε ότι και ο κύριος Αδάμος Αδόμου που συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή και στο Ανώτατο Συμβούλιο τώρα είναι πρόεδρος της Βουλής, άρα δεν ξέρω πώς εμπλέκονται τα δύο. Και περιμένουμε βέβαια και να προχωρήσει η διαδικασία όσον αφορά τη δημιουργία Ινστιτούτου Καρκίνου Κύπρου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης σε σχέση με τη στρατηγική που επαναλαμβάνω. Όσο πρόσφατη και επικαιροποιημένη και αν είναι η στρατηγική που έχουμε στην Κύπρο, πρέπει να ξαναγίνει επικαιροποίηση που να λάβει υπόψη το κομμάτι της πανδημίας. Και ο καρκίνος και άλλα μη μεταδοτικά νοσήματα όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, είναι μια αργή πανδημία. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε
να το καταλάβουν όλοι και να σκύψουμε ακριβώς και να διαχειριστούμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον Θα αφορά καθίσουμε εδώ να πω, που... κύριε Φιλίππου, ότι ακριβώς αποδεικνύεται με αυτό που μας λέτε τώρα και εσείς, ότι ακόμα να διοριστεί οι νέοι μην ανενεργοί, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα υγείας, η Επιτροπή αρμόδια για την... και για να κάνει αυτό που λέτε την εθνική στρατηγική. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε, αν δεν ξέρω αν έχει εκδοθεί, ακόμα κοίταξε το εξαφορμής της ημέρας από το Υπουργείο Υγείας, πώς θα τοποθετηθεί για τα θέματα του καρκίνου, αν έχει αμελήσει ακόμα και να διορίσει νέα επιτροπή για αυτά τα ζητήματα. Δείχνει ακριβώς ότι είμαστε εντελώς μονοθεματικοί. Είναι η πανδημία και τα άλλα όλα τα αφήσαμε στον Μας αυτόματο έχει πιλότη. Αποσυντονίσει εντελώς η πανδημία. Αυτό είναι γεγονός. Μας έχει αποσυντονίσει εντελώς. Είμαστε τυχεροί στην Κύπρο, βέβαια, για ένα πράγμα, το ότι έχουμε ένα γενικό σύστημα υγείας, το οποίο είναι για όλο τον πληθυσμό. Και αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί με πιο δεδομένο, ότι έχουμε δύο ογκολογικά κέντρα που λειτουργούν και λειτουργούν καλά. Είναι καθαρά από COVID αυτό που λέμε. Οι θεραπείες, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, συνέχισαν και γίνονταν χωρίς διακοπές. Άμα μιλώ για εξαιρέσεις, μιλώ όταν έπρεπε να γίνει διαχείριση ίσως κάποιου κρούσματος σε κάποιο από τα ομολογικά κέντρα. Ευτυχώς ο ιδιωτικός τομέας έχει καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και όσον αφορά το χειρουργικό κομμάτι, αλλά και όσον αφορά και το διαγνωστικό κομμάτι, και μιλώ πάντα ιδιωτικό τομέα εντός γενικού συστήματος υγείας. Επομένως, έχουμε μια πολύ καλή βάση να λειτουργήσουμε και... Έχουμε δεν όμως θέλω καν να αναφέρεται σκεφτώ. Και την αποψήλωση των κέντρων εντός των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, που έπρεπε εκεί να δώσει έμφαση, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας και σε ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε αναβάθμιση τους. Είναι γεγονός ότι τα ογκολογικά τμήματα στα γενικά νοσοκομεία έχουν δεχτεί αρκετή πίεση. Βέβαια, γνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν εκεί και οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας. Και ξέρουμε ότι επίσης προσπαθούν να λειτουργούν καθαρά από COVID. Υπάρχει βέβαια μια απομόνωση των ασθενών και αυτό βέβαια είναι γενικό, δεν είναι μόνο των καρκινοπαθών. Και είναι εδώ που ερχόμαστε και σαν ΠΑΣΙΚΑΦ αλλά και σαν αντικαρκινικός να στηρίξουμε όσο μπορούμε τους ασθενείς στο σπίτι. Οι υπηρεσίες μας δεν σταμάτησαν σε κανένα λεπτό να παρέχουν υποστηρικτική, ανακουφιστική και νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι. Έχουμε προσαρμόσει τα πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφάλειας μας ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση όπως πρέπει. Ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι ανάγκες όχι μόνο των ασθενών αλλά και των οικογενειών τους όσον αφορά στη στήριξη. Επομένως, έχουμε δει μια τεράστια αύξηση και στη στήριξη που δίνουμε και μέσω τηλεφώνου αλλά και κατηδίαν. Ενώ κάτι που έχουμε δει και μας κάνει εντύπωση είναι το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι θάνατοι ασθενών κάτω από τη φροντίδα του ΠΑΣΙΚΑΦ στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι βέβαια που ήταν πάντα βασική επιδίωξη του ΠΑΣΙΚΑΦ, να δώσει το δικαίωμα και τη δυνατότητα στον ασθενή να παραμείνει στο σπίτι του, στο οικογενειακό του περιβάλλον. Αλλά είναι κάτι που επίσης πρέπει να προγραμματίσουμε σωστά, τη σωστή ένταξη της ανακουφιστικής φροντίδας στο Γενικό Σύστημα Υγείας, ώστε όπως πολύ σωστά είπετε να μπορούν οργανώσεις όπως τον ΠΑΣΙΚΑΦ, τον αντικαρκυνικό, αλλά και άλλες και άλλοι οργανισμοί που ίσως να θέλουν να ενεργοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι να λειτουργήσουν και να λειτουργήσουν με έναν τρόπο ποιοτικό, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες. Και παραμένει βέβαια και ένα μεγάλο κενό της δημιουργίας νομοθεσίας για την ανακουφιστική φροντίδα. Είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι της φροντίδας στο σπίτι. Και φανταστείτε όλοι αυτοί οι ασθενείς, μιλούμε για πάνω από 250 ασθενείς μόνο στις υπηρεσίες του ΠΑΣΙΚΑΦ που έχουν πεθάνει στο σπίτι, φανταστείτε όλοι αυτοί να έπρεπε να μεταβούν σε πρώτες βοήθειες, να μεταβούν σε κάποια κλινική, σε κάποιο νοσηλευτήριο, το πόσο πολύ επίσης θα αναστάτωνε το όλο σύστημα, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Κλείνοντας, κύριε Φιλίππου, να δούμε λίγο και εκείνη την υπηρεσία με τα λεωφορεία που μεταφέρει ασθενείς. Πλέον εξαρτάται μέχρι τη Λεμεσό, μέχρι τη Λευκωσία, κυρίως από απομακρυσμένες περιοχές, από την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, από την Πάφο, την πόλη Χρυσοχούς. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι πώς διακινούνται?
Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα με το που αναστήλαμε τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας από το πρώτο κύμα. Δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα γιατί οι ασθενείς έπρεπε υποχρεωτικά να μεταβαίνουν στα αγγολικά κέντρα σε Λεμεσό και Λευκοσία με ιδιωτικά οχήματα. Έπρεπε κάποιος δικός τους να χάσει κάποιο χρόνο για να τους φέρει. Ή ακόμα άτομα τα οποία δεν είχαν κανένα να τους βοηθήσει έπρεπε να πάρουν δημόσιες συγκοινωνίες οι οποίες αντιλαμβάνεστε μπορεί σε κάποιον ασθενή γιατί, να πάρει κύριε και Φιλίπ, διπλάσιο. Όμως, έχει ανασταλεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Δεν μπορούσαμε κάποια μέτρα, τα λεωφορεία και του ΠΑΣΙΚΑΦ και του αντικαρκυνικού να συνεχίσουν αυτή την υπηρεσία, την τόσο πολύτιμη. Δυστυχώς δεν είχαμε ούτε τις γνώσεις ούτε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε με ασφάλεια αυτή την υπηρεσία. Εδώ πρέπει να παραδεχτούμε μέχρι που φτάνουν και δικές μας οι δυνάμεις. Και είναι και πολύ μικρά τα λεωφορείακια του ΠΑΣΙΚΑΦ. Είναι 14 θέσεων, επομένως αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για πολύ κλειστό χώρο και θα δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού που ήταν κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε, ειδικά σε ασθενείς σε ενεργή θεραπεία, ειδικά ασθενείς οι οποίοι όταν είναι σε ενεργή θεραπεία ή σε πιθανόν ανοσοκαταστολή κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Επαναξιολογούμε αυτή μας την απόφαση. Βέβαια, οι οδηγοί μας δεν σταμάτησαν ποτέ να έρχονται καθημερινά στα ογκολογικά κέντρα, να μεταφέρουν συνταγές, να μεταφέρουν φάρμακα, να βοηθούν έστω και με αυτόν τον τρόπο ασθενείς για να μην χρειάζεται να μεταφέρουν στα κέντρα. Αλλά, όπως είπα, επαναξιολογούμε τώρα τα μέτρα ασφαλείας και τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε με την ευγενή χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου αγοράσει πρόσφατα ένα πιο μεγάλο λεωφορείο και πολύ σύντομα ευελπιστούμε ότι αυτό το πιο μεγάλο λεωφορείο θα μπορεί να μπει σε λειτουργία με μειωμένα βέβαια άτομα τα οποία θα μεταφέρουμε, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας. Και εγώ επαναλαμβάνω, κύριε Φιλίππ, πόσο πολύτιμα είναι όσοι μπήκαν σε ένα από αυτά τα λεωφορεία, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει και ποια η χρησιμότητά του. Σε όλο αυτό το ταξίδι του πήγαινε, έλα καθημερινά για μήνες. Είναι πολύτιμα τα λεπτά, η ώρα αυτών των ασθενών. Τουλάχιστον να τους βοηθήσουμε να μην χάνουν πρόσθετο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στην υπόθεση.